Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο 2004. Η Εστουδιαντίνα έχει βραβευτεί για τον δίσκο της Σμύρνη, το πρώτο της άλμπουμ. Είναι ο καλύτερος δίσκος της χρονιάς. Ο δημοσιογράφος Γιάννης Πολίτης μας έχει καλεσμένους στην εκπομπή του όσα φέρνει η ώρα. Μιλούν για μας ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μπάμπης Σέτος και η Μαριό. Ο Γιώργος Νταλάρας είναι ο παραγωγός της Εστουδιαντίνα στη δισκογραφία. Παίζουμε ζωντανά στο περιβόλι του ουρανού. Η εκπομπή εκεί γυρίστηκε. Και μάλιστα εκείνη την περίοδο η Εστουδιαντίνα κάνει εμφανίσεις στο περιβόλι του ουρανού. Παράλληλα θα δείτε μοναδικές λήψεις από το στούντιο Polysound. Το 2002 η Εστουδιαντίνα ηχογράφησε στο στούντιο Polysound το πρώτο της άλμπουμ Σμύρνη. Μοναδικό ντοκουμέντο γιατί σήμερα το στούντιο Polysound δυστυχώς δεν υπάρχει. Θυσιάστηκε στο βωμό της ανάπτυξης των πόλεων. Καλή θέαση και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Θα μπορούσε να κάνει η αρετή, τι καλύτερο δώρο. Έφερε την άνοιξη. Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Εδώ στο περιβόλι του ουρανού το γλέντι καλά κρατεί. Ελάτε στη συντροφιά μας λοιπόν, με την αγαπημένη μας Μαριό, τον Γιώργο Νταλάρα και τον Μπάμπη Τσέρτο να μας ταξιδεύουν στις χαμένες πατρίδες. Καλό μεσημέρι. Καλώς σε βρίσκουμε και πάλι. Πρώτα θέλω όμως να μας βάλεις στο κλίμα αυτής της υπέροχης ορχήστρας με τα νέα παιδιά από το Βόλο που ουσιαστικά μας πάει πολύ πίσω στη Σμύρνη. Είναι μια αντιγραφή μιας παλιάς ορχήστρας. Πώς ακριβώς εμπλέκεται το χτες με το σήμερα? Αν μπορώ να εκφραστώ με κάποιες υπερβολές, γιατί περισσεύει και το συναίσθημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Στα χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά, και είναι πάρα πολλά αυτά τα χρόνια, πολλές δεκαετίες, θεωρώ την ύπαρξη της Εστουδιαντίνας της Νέας Ιωνίας, του Βόλου, από τα σημαντικότερα πράγματα για το μουσικό μας χώρο και για το τραγούδι, αλλά και για την ορχιστρική μουσική. Αυτή η ορχήστρα βουτάει μέσα στην ψυχή του λαϊκού τραγουδιού, της ελληνικής μουσικής, της παράδοσης. Γιώργο, πού τους ανακάλυψες πάλι? Όχι, δεν ανακάλυψα εγώ κανέναν, εκείνοι με ανακάλυψαν. Ακούγοντας προφανώς τα παιδιά ότι υπάρχουν σαν και εμένα, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που αγαπάνε το τραγούδι,
αυτό το τραγούδι που αγαπούν και εκείνοι, ήρθαν και με βρήκαν εκείνοι πριν από μερικά χρόνια. Το κάνανε αυτό σε όλους. Νομίζω το κάνανε και στον Μπάμπη και στη Μαριό και στη Γλυκερία και στον Παντελή, το Θαλασσινό και σε όλους, σε όλους τους ανθρώπους που έχουν μια σχέση με αυτό το τραγούδι. Εμένα προσωπικά μου είπαν, έλα να παίξει μαζί μας δύο τραγούδια στο Βόλο. Υπάρχει μια ορχήστρα, κάτι κάνει. Δεν μας είπαν πολλά πράγματα. Και καλά κάνανε και δεν μας είπαν πολλά πράγματα. Πήγαμε και παίξαμε εκεί και εγώ από την πρώτη στιγμή που πέσαν οι πρώτες νότες ένιωσα ότι κάτι καινούριο και σημαντικό γεννιέται. Πέρασαν τα χρόνια, πλουτίστηκε αυτή η ορχήστρα. Αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη ορχήστρα, έχει περίπου 40 εναλλασσόμενα πρόσωπα. Στη Νέα Ιωνία υπάρχουν δύο χοροδίες παιδιών και νεαρών, εφήβων, που τραγουδάνε με αυτό το μοναδικό τρόπο. Υπάρχει, σε αυτήν την ορχήστρα υπάρχουν συνεργάτες μαθητές, ακόμα του δημοτικού ίσως και του λυκείου, οι οποίοι αγωνίζονται με τα όργανα τους, μαθαίνουν και παραδοσιακά όργανα και δυτικά όργανα και παίζουν εμπλουτίζοντας, αλλά δίνοντας και έμφαση, αλλά και ζωή σε ένα υλικό που ορισμένοι θεωρούν ότι είναι παλιό και μουσιακό, αλλά προς πείσμα των καιρών αυτό το υλικό όχι μόνο ζει, αλλά κάνει και ρεκόρ. Εγώ φεύγω και σ' αφήνω μια για πάντα βρε αλανιάρι. Στην Αμερική θα πάω κάποιον για να βρω και μαζί του πια θα μείνω που με θέλει να με πάρει. Με δολάρια θα γλεντάω κι όλο θα μεθώ. Πάψε τα παλιογίνα για πεισμάτα ραμιού. Να χαρεί στα δυο σου μάτια παιχνίδια ραμού. Ξέρεις τι κάποιο φουμάρω κι αν μου φύγεις πως μπορώ. Αεροπλάνο να πάρω να έρθω πάλι να σε δω. Πόσο γρήγορα να φτάσεις στο παγκέστο ξαναλέγω πως δεν σ' αγαπώ. Μόρτι μου κακό θα πάθεις κι απ' τη ζήλια σου θα σκάσεις. Στην Αμερική θα πάω πως να σου το είπω. Βρε μη μου πάτας στο καλό πεισματάρα μου. Θα τα μπλέξεις τείχος άλλο παιχνιδιάρα μου. Σαν χέρι, αφού ξέρεις πως μπορώ. Αεροπλάνο να πάρω, θα έρθω πάλι να σε βρω. Πώς μπορώ με την κάμα μου στο χέρι να έρθω πάλι να σε βρω. Γεια σου πάθε μου, μπράβο πουλάκι μου, να σε χαρώ. Μαριό μεράκι μου. Σε έβλεπα, Μαριό, νωρίτερα που τραγουδούσες και επικοινωνούσες με τα παιδιά, είναι κανείς 15χρονος στην ορχήστρα. Ναι, τα παιδιά θέλουν συμπαράσταση στα νέα. Δεν πρέπει να τα απογοητεύουμε. Αυτό είναι το πρώτο κανόνα. Δεν είναι πολύ μεγάλη χαρά τη μουσική που εσύ εκφράζει να την παίζει ένα παιδί 15 ετών. Είναι συγκίνηση. Σαν να μου λένε εμένα, έλα να παίξει ακορντεόν. Και να είμαι παιδί. Ναι, να παίζω ακορντεόν και σε πατάρι και όλα σε δουλειά. Να δουλεύω με ρογάματο. Ένιωθα, ξέρει, έλειπα κάποιον επαγγελματία. Πάθε ένα τράκ, έλεγα θα παίξω καλά εγώ. Αλλά περίμενα όμως να μου δώσει και το έβρασμα να μου πει καλά παίζεις, συνέχισε. Να μην με απογοητεύσει να αφήσω το όργανο και να μην το ξαναπιάσω στα χέρια μου. Αυτό που λέει η Μαριό, το έχω νιώσει πολλές φορές. Αν δεν βρεθεί κάποιος δίπλα να σου πει, ρε εσύ,
Είσαι καλός, έχεις ταλέντο, μην το αφήσεις. Και εγώ σαν και εσένα έτσι ξεκίναγα στην αρχή, γρατζούναγα, μαγκώναν τα δάχτυλά μου, αλλά έπαιξα. Είναι πολύ σημαντικό για τα νέα παιδιά. Βάμπη, εσείς από τους κατεξοχήν εκφραστές του ρεμπέτικου, του μικρασιάτικου τραγουδιού. Πόσος και ποιος κόσμος ακούει πλέον αυτή τη μουσική? Εγώ στους χώρους που εργάζομαι. Παρατηρείς τους ανθρώπους, σε βλέπω ότι τους παρατηρείς. Και οι χώροι κυρίως είναι μικροί, οι ηλικίες είναι από παιδιά 16, 17, 18 ετών μέχρι 80. Και το ωραίο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι συνυπάρχουν πάρα πολύ ωραία μέσα από αυτή τη μουσική. Δεν παίζουμε βεβαίως μόνο ρεμπέτικα και μικρασιάτικα, παίζουμε γενικώς από όλο το φάσμα της πολύ καλής ελληνικής μουσικής. Δηλαδή, βλέπεις ότι έχει μέλλον αυτό το τραγούδι, δεν θα χαθεί από την παράδοσή μας, από τη ζωή μας. Κάθε γνήσιο είδος, σε οποιαδήποτε μορφή τέχνης, δεν χάνεται ποτέ. Και να χαθεί για 20-30 χρόνια, θα ξαναδεί. Θα επανέλθει μετά, θα κάνει κύκλο. Συναντιέται και μέσα από τις μουσικές των νέων συνθετών. Βλέπεις ότι αυτός που θαυμάζει κάτι που έχει ακούσει στο παρελθόν, βάζει μια φράση από ένα σβερνάικο τραγούδι. Δεν μπορεί να φύγει αυτό το τραγούδι. Είναι στο DNA μας πια, έτσι. Είναι τόσο θελκτική αυτή η μουσική. Είναι φυσικός, το ξέρεις, Γιώργο. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. 30 χρόνια φοιτητής σε Μπάμπη, τώρα. Είμαι ακόμη φοιτητής όμως. Και άρχισες να παίζεις. Εγώ άρχισα λίγο μεγάλος. Πάντως ως φοιτητής ξεκίνησες. Ναι, έπαιζα λίγο μαντολίνο παλιά. Έπαιζε ο πατέρας μου μαντολίνο δηλαδή, αλλά με τον μπουζούκι ασχολήθηκα από το δεύτερο τρίτο έτος πανεπιστημίου. Και είσαι τόσα χρόνια και επιμένεις στο ίδιο είδος μουσικής. Δεν είδα οι μεγάλες πίστες να τον κερδίσουν, Γιώργο. Δεν επιμένω στο ίδιο είδος μουσικής. Πρωταθλητής υπερημερίας όσον αφορά το δίπλωμα. Δεν επιμένω στο ίδιο είδος. Εγώ παίζω και τραγουδώ πάρα πολλά είδη. Παραδοσιακά, άρχοντο ρεμπέτικα, τα λαϊκά της δεκαετίας του 60. Μια ευρύτερη οικογένεια. Τα λεγόμενα έντεχνα λαϊκά. Εγώ δεν ήμουν τόσο συνεπής. Μην ξεχνάτε ότι και ο πατέρας μου και οι άνθρωποι που μπήκαν μέσα σε αυτό το τραγούδι και κείμεναν. Εγώ ένιωσα ασφυκτικά μέσα σε αυτό το χώρο, παρότι τον λατρεύω αυτό το χώρο. Και δεν σταματάω ποτέ να τον εκφράζω, όποτε μπορώ και με ποιο τρόπο. Αλλά επηρεάστηκα σαν παιδί από τα ακούσματα της εποχής. Μύρισα τις μυρωδιές αυτής της μουσικής, φόρεσα το ένδυμα του σύγχρονου, έτσι, πήρα την ηλεκτρική κιθάρα, έπαιξα, έκανα διάφορα πράγματα, γι' αυτό έκανα και τόσα ανοίγματα. Τόσα πολλά ανοίγματα που καμιά φορά ορισμένοι παρεξηγήθηκαν κιόλας και αρχίζαν να μου λένε, μα τι κάνεις τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έφυγε από μέσα μου ποτέ αυτή η μουσική. Πίνω και μέθω, ο Χάμαν, μέρα νύχτα τραγουδώ, ο Χάμαν, μέρα νύχτα τραγουδώ. Και τον τέρτη μου, ο Χάμανα, στο μπουζούκι μου ξεχνώ. Και τον τέρτη μου, ο Χάμανα, στο μπουζούκι μου ξεχνώ. Ζήτης και μέρα πλείς. Γιατί όλες, ο Χάμανα, κούκλα μου πως δεν με θες. Γιατί όλες, ο Χάμανα, κούκλα μου πως δεν με ένα κοινό, το οποίο τώρα που ανοίγει το παράθυρο στον κόσμο, ενδιαφέρεται για εναλλακτικές λύσεις. Υπάρχει ένα κοινό το οποίο ζητάει και δίσκους, ζητάει βιογραφικά. Ο πυρήνας δεν είναι ομογενής πάντως εκεί που πάτε, εσύ πάτε πηγαίνεις έξω. Έχω πάει πάρα πολλές φορές, ναι. Στη Γερμανία, στη Ολλανδία, στη Γαλλία, στο Ισραήλ. Ο πυρήνας είναι ξένοι. Καθηγητές πανεπιστημίου, άνθρωποι δηλαδή που ασχολούνται με ειδικά. Έχω γνωρίσει δηλαδή ανθρώπους στην Ολλανδία να παίζουν μπουζούκι, να ξέρουν καλύτερα από εμάς το τζιτζάνι. Και αυτοί μέσα από τη μουσική γίνονται οι καλύτεροι φίλοι της χώρας μας, έτσι.
στα παραθυράκια σου. Που έχει χιλιάδες Έλληνες, είναι σαφές ότι αν πάει ένας γνωστός τραγουδιστής, πάει, ξέρω εγώ, η Χαρούλα, ο Πάριος, η Ελευθερία, όποιος γνωστός τραγουδιστής πάει που τον ξέρουν τους δίσκους, θα πάει σίγουρα πολλοί κόσμος να τον δει. Θα γεμίσει μια αίθουσα 3-4 χιλιάδων ανθρώπων, θα είναι κυρίως Έλληνες. Όμως, οι συναυλίες αυτές είναι 15 σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε τώρα για εκατοντάδες συναυλίες. Στη Φινλανδία δεν υπάρχουν Έλληνες. Στο Ισραήλ υπάρχουν 25 Έλληνες όλοι και όλοι που έρχονται στις συναυλίες. Δεν υπάρχουν. Ούτε στη Σουηδία υπήρχαν παλιά κάποιοι Έλληνες, αλλά κυρίως έρχονται στην Νορβηγία. Έρχονται ξένοι. Στην Ολλανδία, όταν παίζει στη Χάγη, ας πούμε, σε ένα θέατρο. Εμείς την άλλη φορά παίξαμε σε αυτό το θέατρο της Χάγης, ένα ιστορικό παλιό θέατρο. 2.500 άνθρωποι, δεν υπήρχε ούτε ένας Έλληνας μέσα. Ένας μόνο φώναξε από πίσω, λέει Γιώργα, θα μας πεις ένα τραγούδι. Οπ, λέω, καλώς. Στη φαντασία δεν σου είπε, όχι. Προφανώς, στη φαντασία. Λοιπόν, υπάρχουν συναυλίες ή φεστιβάλ, τα οποία δεν αφορούν, ας πούμε, το ελληνικό κοινό της Στουτγκάρδης. Το ελληνικό κοινό της Στουτγκάρδης θέλει να δει τον αγαπημένο του τραγουδιστή, να περάσει μια βραδιά, να χορέψει, να τραγουδήσει και να φύγει. Τα φεστιβάλ όμως, είτε είναι πολιτικά φεστιβάλ που έχω αυτή την εμπειρία, είτε είναι φεστιβάλ τραγουδιού στην Πολωνία ή οπουδήποτε αλλού. Αυτά είναι φεστιβάλ που αφορούν τη μουσική. Τα οποία έχουν τη δυνατότητα να καλέσουν και τη Μαριό και τον Μπάμπη και μένα και σένα, οποιονδήποτε παίζει μουσική. Και την Εστουδιαντίνα, γιατί να επανέλθω, μην ξεχάσουμε για ποιο λόγο είμαστε εδώ. Την Εστουδιαντίνα που πρέπει οπωσδήποτε να την καλέσουν αυτά τα φεστιβάλ, μπορούν να γίνουν καταπληκτικά πράγματα. Και αυτή η ορχήστρα, σας το λέω γιατί γνωρίζω πολύ καλά την αγωνία και του Ανδρέα του Κατσιγιάννη, ο οποίος ηγείται αυτής της ορχήστρας. Ο μαέστρος, ο οποίος είναι μόλις 27 ετών, θα τον σε λίγο έχει έρθει μαζί μας, θα τον δούμε εδώ. Γιατί προσπαθεί και ο Ανδρέας αλλά και όλα τα παιδιά να διευρύνουν τον ήχο και το ήθος αυτής της ορχήστρας με έναν τέτοιο τρόπο να μπορεί να σταθεί παντού. Να έχει το καμάρι σου
όλη αυτή τη χάρη σου και τη βελουδένια την ελιά σου. Να έχει το καμάρι σου όλη αυτή τη χάρη σου που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Πάρε με στα χέρια σου τα άσπρα περιστέρια σου, η καρδιά μου μάλι δες αλλάζει. Πάρε με στα χέρια σου τα άσπρα περιστέρια σου, που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Ρίξε μου κουκλί μου ένα βλέμμα, μη μ' αφήνεις μόνο μου και άντρεψε τον πόνο μου, ούτε κι αν δεν έχω τι πειράζει. Μη μ' αφήνεις μόνο μου και άντρεψε τον πόνο μου, που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Πεις, Μπάμπη, την ιστορία αυτού του CD, στην οποία είσαστε τόσο μεγάλα ονόματα. Καταρχήν είναι παραγωγή του Γιώργου Νταλάρα. Την ιστορία την ξέρει καλά, όχι. Ναι, επειδή ο Γιώργος θα αρχίσει τα σεμνά τώρα να μην πω και τέτοια, μου μπορεί να μου πεις, παρακαλώ, την ιστορία του CD, εσύ. Την ιστορία ξέρω ότι. Πόσοι συντελεστές είστε εκεί. Ενημερώθηκα ότι κάποια στιγμή ο Γιώργος ανέλαβε να κάνει την παραγωγή. Θα λέγαμε από ένα τραγούδι ο κάθε τραγουδιστής που συνεργαζόταν όλα αυτά τα χρόνια με την ορχήστρα. Και έτσι προέκυψε. Είσαστε αλλά... εκτός από εσάς τους τρεις, ποιος άλλος. Η Γλυκερία, η Ελένη η Βιτάλη, η Σοφία Παπάζουγλου, ο Αγάθωνας ο Ιακουβίδης, ο Τσιαμούλης ο Χρήστος, ο Παναγιώτης ο Λάλαζας, η Κατερίνα η Παπαδοπούλου. Ο Παντελής ο Θαλασσινός. Παντελής ο Θαλασσινός, ναι. Ο Πέτρος ο Γαϊτάνος. Ο Τσιαμούλης είναι ο Χρήστος. Πολύ μεγάλα ονόματα, έτσι. Yeah. Και λέει το καθένα από ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι ο καθένα. Και δεν είναι όλοι όσοι έχουν συνδυαστεί. Πενάμιση ο Γιώργος. Πενάμιση ο Γιώργος. Μου τύχε. Μποναμάς. Για μένα είναι ιδιαίτερα τιμητικό ότι έχω αποκτήσει αυτή τη σχέση με αυτά τα παιδιά και με τον Ανδρέα και με την πόλη τους. Μην ξεχνάτε ότι εγώ προέρχομαι από οικογένεια από τη Μικρά Ασία. Έχω μέσα μου αυτά τα... έχω τις αναμνήσεις, έτσι, και έχω και ένα, αν θέλετε, μια δέσμευση που δεν μπορώ να σας την περιγράψω. Δεν περιγράφεται. Ναι, δεν περιγράφεται. Άκουγα λοιπόν, τη μαμά μου, έκανε μανέδες γινόμαστε... και εκείνη κόλλησε. Κινδυνεύουν να γίνουμε έτσι λίγο συναισθηματικοί. Η μητέρα μου ήταν από τα Φάρα σε Καπαδοκίας. Ήταν από το χωριό του Αγίου Αρσενίου. Α, έχεις το γονίδιο. Εσύ, Μπάμπη, έχεις σχέση τέτοια συγγενική με τη Μικρά Ασία. Όχι, όχι. Αρκάς. Ναι, από Αρκαδία είσαι. Έχει σημασία. Θα σου πω, όλοι όσο... οι Έλληνες έχουμε το μικρασιάτικο μέσα μας. Όλοι οι Έλληνες. Αφού ζήσαμε και βιώσαμε 400 χρόνια με τη φυλή αυτή. Στα αστικά κέντρα της Σπίδης και της πόλης. Δεν ήταν όλοι από την Μικρά Ασία. Ήταν από, έχουμε πάρει πολλά από την Πελοπόννησο, από τη Μακεδονία. Ήταν από την Ελλάδα. Και οι περιγραφές όπως στην Αθήνα σήμερα είναι όλη η Ελλάδα. Είναι από τη μία η καταγωγή, έτσι και η ανάμνηση, και από την άλλη είναι αυτό που έπαθε ο Μπάμπης, ο οποίος ερωτεύτηκε σε μικρή ηλικία και όπως και ο έρωτας είναι πολύ δυνατό στοιχείο στη ζωή μας, τον χαρακτήρισε. Ερωτεύτηκε τον Γιώργο Κάβουρα. Α, και από τότε έμεινε εδώ στη γειτονιά. Το πρώτο που ερωτεύτηκα με τα ρεμπέτικα ήταν ο Μάρκος. Στην Αθήνα εκείνη την περίοδο του 1974, στα φοιτητικά στέκια, η φίρμα η μεγάλη σε εμάς ήταν ο Μάρκος. Με το που ανακαλύψαμε τον Μάρκο να τραγουδάει τα τραγούδια τα παλιά, έγινε. Όλοι οι φοιτητές μέσα. Σεισμός, ναι. Γιατί εμείς δεν ξέραμε αυτή τη μουσική. Δεν ξέραμε πολλές επανεκτελέσεις τραγουδιών και με μερικές εξαιρέσεις τιμητικές για μένα, ο Μπηθηκώτης κυρίως, μετά ο Γιώργος έκανε ρεμπέτικα. Εγώ τα ανακάλυψα το 1974-1975. Για σκέψω. Εγώ ζούσα με αυτά από 19 ετών, ας πούμε. Έχεις συνεργαστεί και με Τσιτσάνη και με Μακάρι. Εγώ και με τον Μάρκο είχα τη χαρά να συνεργαστώ το 1969.
ναι, στη Θεσσαλονίκη, όπου κράτησε και μια συμβολή του. Βέβαια, τώρα δεν την κράτησε, αφού ήρθε στην Αθήνα, που μου είπε: τα μεγάλα ψάρια, κόρη μου, τρώνε τα μικρά. Κάτσε εδώ στην πόλη σου, γιατί θα σου αγαπήσω πιο πολύ, οι πατριώτες σου. Αλλά ήταν, παιδιά, ένα δέος για μένα να τραγουδάω μαζί του, να το κάνω φωνητικά. Συγκίνηση κάθε βράδυ, εξετάσεις κάθε βράδυ. Όσο και να ήταν, ας πούμε, και μεγάλος άνθρωπος, ένιωθες μέσα σου ότι ζεις σε έναν άλλο κόσμο. Ζεις στον κόσμο τον αληθινό. Μου θύμιζε τη γειτονιά μου που παίζαμε, τα προσφυγικά τα σπίτια μας. Ένα δεν περιγράφεται. Και η σεμνότητά του και η απλότητα. Γιατί τότε έπαιζα και ακορντεόν, έβγαζε ένα πρόγραμμα και έλεγα μερικά ακορντεοναρμπέτικα. Μου έλεγε: παίζει και ακορντεόν, Μάρο. Άιντε μανταλιώτσε, μανταλένα, τι έχει ο άντρας σου με εμένα. Νοσταλγική διάθεση, έτσι. Από Τσιτσάνη σε Βαμβακάρη, τώρα στα Σμυρναϊκά Μικρασιάτικα. Πάντα την είχα αυτή τη διάθεση. Ναι. Αλλά τώρα τις δεκαετίες που πέρασαν. Πολλές μαζεμένες τέτοιες δουλειές. Κάτι έκανα. Μπορεί να είναι σύμπτωση αυτό. Μπορεί να είναι σύμπτωση. Μπορεί να είναι σύμπτωση, ναι. Είναι σημαντικό να περιμένουμε ότι μέσα κάτι σε τέσσερις... πάλι. Νομίζω ότι χρωστάω, γιατί λόγω της διαδρομής της δικής μου, η οποία ενδεχομένως να διαφέρει ως ένα μεγάλο βαθμό της Μαριός. Κινήθηκα σε άλλους χώρους, με άλλους τρόπους. Να πρέπει να κάνω και σύγχρονα τραγούδια. Και στο κάτω-κάτω είναι και κάτι που θέλω. Πάμε να μου πείτε ένα τραγούδι τώρα και στη συνέχεια να βάλουμε στη συντροφιά το μαέστρο μας. Βεβαίως. Ωραία. Με στη Σμύρνη στα βουνά και στα κρύα τα νερά. Με στη Σμύρνη στα βουνά. Yeah.
μας παρουσιάσει το μαέστρο μας. Γεια σας. Γεια σας. Είστε ο Ανδρέας. Αυτός είναι ο Ανδρέας. Είναι μόλις 27 ετών, έτσι, και κάνει τόσο δημιουργική δουλειά. Μπα, νομίζω ότι μεγαλώνει λίγο την ηλικία του, είναι μικρότερος. Θέλει για να επιβάλλεται στους άλλους να δείχνει πιο μεγάλος, να τον σέβονται. Σπουδαίος μουσικός πάντως, μου λένε όλοι. Έχει στήσει όλη αυτή την προσπάθεια. Τίποτα δεν είναι τυχαίο ότι η ορχήστρα αυτή έκανε αυτή την πορεία που έκανε. Δεν ήταν σκοπός να γίνει αυτή η πορεία, ήταν σκοπός να προσεγγίσουμε την ελληνική μουσική, τη μουσική που αγαπάμε. Όλοι οι συνεργάτες και όλοι οι φίλοι και οι τραγουδιστές και η μουσική από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο έχουμε τον ίδιο στόχο, βλέπουμε προς τα ίδια μέρη και έχουμε τα ίδια ιδανικά. Και αυτό πιστεύω είναι η συνταγή της επιτυχίας. Τους μουσικούς σου τους ανακαλύπτεις στο μουσικό σχολείο του Βόλου που διδάσκεις? Κοιτάξτε, υπάρχουν μουσικοί που παίζουμε μαζί και άλλα είδη μουσικής σε άλλους χώρους. Και απλώς αποφασίσαμε να ξεφύγουμε από κάποια στερεότυπα και είπαμε να κάνουμε κάτι δικό μας. Και έτσι μαζευτήκαμε, κάναμε μια ομάδα σιγά σιγά, λίγα άτομα, σιγά σιγά αυτή η ομάδα μεγάλωσε. Βλέποντας. Πόσοι είστε τώρα? Τώρα είμαστε γύρω στα 40 άτομα. Α, είστε πολλοί. Ναι. Υπάρχουν παιδιά νέα, παιδιά το γυμνάσιο και υπάρχουν και μουσικοί επαγγελματίες. Ξέρετε, είναι ένας συνδυασμός του επαγγελματία με το ερασιτέχνη, αλλά πάντοτε με άξονα την καλή μουσική. Μου έλεγε ο Γιώργος Νταλάρας πως όταν ήρθε στο Βόλο και διαισθάνθηκε το προσφυγικό στοιχείο, είδε στα μάτια τους. Αυτό συγκινήθηκε. Έχει πράγματι πρόσφυγες πολλούς ο Βόλος που ακόμη ζουν με αυτή την παράδοση? Ο Δήμος Νέας Ιωνίας που ήταν και ας πούμε ο αρρωγός και είναι μέχρι σήμερα ο αρρωγός της ορχήστρας μας παρέχει, στέγει και κάποιες ανάγκες. Έχει γύρω στους 30.000 πρόσφυγες, κυρίως από την Σμύρνη, από το Αϊβαλί και από το Εγκλεζονήσι. Είναι, δηλαδή θα λέγαμε, είναι πυρήνας. Thank you.
συνεργασία σου με όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα του τραγουδιού, η δική σου και των παιδιών, πώς ήτανε? Κάνοντας αυτή την... κοινότητα ερώτηση, ναι, αλλά έχει σημασία. Ναι, γιατί... έχει σημασία, ναι, σίγουρα. Βλέπω την οικειότητα που έχει ο Γιώργος, ο Μπάμπης, η Μαριό με τα παιδιά και με σένα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μάλλον και τίποτα δεν ήταν σκηνοθετημένο. Όλα γίνανε με μια απλή κίνηση, μια απλή προσέγγιση. Σας αρέσει αυτό που κάνουμε, θέλετε να συμμετέχετε. Και όλοι ήταν θετικοί από την πρώτη στιγμή. Ανταποκρίθηκαν όλοι, έτσι. Βεβαίως, ναι. Και πολλοί μου λέγαν, όπως και ο Γιώργος και όλοι οι συνεργάτες, ότι αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό. Το νομίζετε εσείς ότι είναι κάτι μικρό, αν είναι πολύ μεγάλο. Λείπει στις μέρες μας. Και είναι και αλήθεια ότι η Αθήνα και όλα τα αστικά κέντρα είναι λίγο ρουφίχτρες. Δηλαδή δεν αφήνουν τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Η περίπτωση της Στουδιαντίνας που έχει έδρα μια επαρχιακή πόλη, την Αιωνία Μαγνησίας, είναι ένα προσόν. Εδώ χανόμαστε. Αφού θέλουμε δύο ώρες να πάμε από μια δουλειά στην άλλη, πάει η μέρα, χάνεται, πάει η ζωή. Έτσι, βέβαια. Δεν... Εμείς μαζευόμαστε με ένα απλό τηλέφωνο, μαζευόμαστε, κάνουμε πρόβα, βρίσκουμε τα τραγούδια, κάνουμε παρέα μεταξύ μας. Οι άνθρωποι εδώ πέρα στην Αθήνα και. Για να κλείσουμε ένα ραντεβού, θέλουμε 20 μέρες. Είναι δύσκολες οι συνθήκες επικοινωνίας των ανθρώπων και γίνεσαι περισσότερο μόνος και μοναχικός. Η μουσική θέλει όμως να είσαι ανοιχτός. Να είσαι ανοιχτός. Να βλέπεις, να φουγκράζεις την κοινωνία. Να εκφράζεις αυτό που θες, να απομακρύνεσαι από τα στερεότυπα. Αυτό στην επαρχία μπορεί να το καταφέρει ο άνθρωπος. Συνέχεια, καλό κουράγιο. Ειλικρινά χάρηκα που ήσασταν σήμερα όλοι στη συντροφιά μας. Και εμείς ευχαριστούμε και έτσι να συνεχίζετε να παράγετε πολιτισμό μέσα από την τηλεόραση. Γιατί η τηλεόραση δεν μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια σε παραγωγή πολιτισμού. Εγώ θέλω πριν, Γιάννη, πριν κλείσουμε, να πω καταρχήν ότι μπορεί ακόμα να είμαι εν ενεργεία, αλλά νομίζω ότι όλοι μας, όσο οριμάζουμε, τι άλλο πρέπει να κάνουμε από το να ανοίξουμε κάποιους δρόμους και για κάποιους άλλους ανθρώπους που έρχονται πίσω και αγαπάνε τα ίδια πράγματα με εμάς και ενδεχομένως να είναι πολύ καλύτεροι από εμάς ή να γίνουν στο δρόμο καλύτεροι από εμάς. Αφού όμως τους περάσουν πρώτα τις δικές μας εμπειρίες. Να ευχηθώ σε όλους σας καλή συνέχεια. Γύρω καλό κουράγιο για τις επόμενες παραγωγές. Βλέπω είναι πολλές και θα έχουμε πολλά να πούμε το προσεχές διάστημα. Φίλες και φίλοι, εμείς θα είμαστε εδώ την επόμενη Κυριακή μετά το δελτίο ειδήσεων του μεσημεριού.